Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών Γιάννης Δημαράς στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία. Ο κύριος Δημαράς ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις του, τονίζοντας παράλληλα πως το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών θα κατέβει ανεξάρτητο στις εκλογές, ενώ τίθεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι το οικονομικό, το ζούμε και σήμερα. Με τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει, με αυτό το βίαιο τρόπο, η Τρόικα και οι αποφάσεις που θέλει να επιβάλλει ουσιαστικά στις σχέσεις εργαζομένων και όχι μόνο. Κινδυνεύει η εθνική ανεξαρτησία, είναι πια αυτό παγκοίνως γνωστό, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση και το έχουν ομολογήσει. Το δεύτερο είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, που είναι επίσης πολύ σοβαρό και σπουδαίο. Δυστυχώς, αν συνεχίσει αυτή η ιστορία, οι δημοκρατικοί θεσμοί θα καταργηθούν. Ήδη έχουν καταργηθεί εν μέρη στην πράξη. Ήδη το Σύνταγμα δεν τηρείται. Ήδη έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει επιλεγεί από τον ελληνικό λαό. Δεν έχει λαϊκή νομιμοποίηση, δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι καλείται αυτή η κυβέρνηση που τη στηρίζει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός να πάρει αποφάσεις με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος ήταν τραπεζίτης, ο οποίος υπηρέτησε τις μεγάλες διεθνείς αόρατες και ορατές αγορές και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και θα πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα δεσμεύσουν τον ελληνικό λαό για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να σταθούμε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είναι παγκοίνως πια και γνωστό σε όλους ότι είναι τοκογλύφοι και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο παρά για να καταδυναστεύσουν τους λαούς. Και έχει γίνει και στο παρελθόν, επιχειρείται και σήμερα να γίνει, με πειραματόζω την Ελλάδα. Τα ψέματα που έχει πει ο κύριος Παπανδρέου όλο αυτόν τον καιρό είναι απίστευτα και για να τα καταμετρήσει πολύ, να τα καταμετρήσει κανείς θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Όπως επίσης σε δεινή θέση έχει περιέλθει και ο κύριος Σαμαράς, αλλά και ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο κύριος Σαμαράς γιατί από τη μια στηρίζει την κυβέρνηση και δηλώνει ότι την αντιπολιτεύεται κιόλας. Ο κύριος Σαμαράς γιατί καταψήφισε το πρώτο μνημόνιο, αλλά εν συνεχεία υπερψήφισε 80 νόμους, το λιγότερο, όπως και ο ίδιος έλεγε. Ο κύριος Καρατζαφέρης γιατί είναι γνωστά τα πισωγυρίσματα που έχει κάνει σε σχέση με τον τρόπο που πολιτεύεται και στηρίζει ή δεν στηρίζει ενίοτε την κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Δημαράς ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Θεσσαλία, αφού συναντήθηκε με τις διοικήσεις του Επιμελητηρίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισας.